Σε διάγγελμα με άρωμα κορονοϊού προχωρεί αύριο στις 8.30 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέλοντας να δώσει στο λαό σαφή εικόνα των προθέσεων της κυβέρνησης για αντιμετώπιση του ιού. Ο Νίκος Αναστασιάδης αναμένεται να προχωρήσει σε μια λεπτομερή καταγραφή των έως τώρα μέτρων που εφαρμόστηκαν, αλλά και να αποκαλύψει τα επόμενα βήματα που η Λευκωσία θα ακολουθήσει. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η προεδρική ομιλία θα κινηθεί σε τρεις άξονες, με πρώτον τη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Η Λευκωσία προσανατολίζεται στην εφαρμογή αυστηρότατων ταξιδιωτικών οδηγιών για αύξηση του ελέγχου στα πρόσωπα που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενδεχομένως μέσα και από την ένταξη όλων των χωρών στη λίστα υψηλού κινδύνου που ισοδυναμεί με αναγκαστικό αυτοπεριορισμό. Κάτι για το οποίο ωστόσο αναμένεται το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Στο κάδρο των κυβερνητικών σχεδιασμών για διασφάλιση της δημόσιας υγείας μπαίνει και το ενδεχόμενο παράτασης κλεισίματος των δημόσιων και μη εκπαιδευτηρίων, ακόμη και μετά το τέλος Μαρτίου. Με τον πρόδρομο προδρόμου να έχει ήδη ανακοινώσει την σταδιακή παράδοση μαθημάτων μέσω διαδικτύου στους μαθητές της τρίτης λυκείου. Ο δεύτερος άξονας της ομιλίας Αναστασιάδη αναμένεται να είναι η ενίσχυση της οικονομίας μέσα από στήριξη επιχειρήσεων και του ξενοδοχειακού τομέα που έχουν ήδη πληγεί, ενώ τρίτος άξονας η αντιμετώπιση εργασιακών επιπτώσεων μέσα από την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας με μέτρα που ήδη επεξεργάζονται οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας. Η οριστικοποίηση των μέτρων που θα ανακοινωθούν αναμένεται αύριο κατά τη διάρκεια νέας κλειστής συνεδρίας της Διυπουργικής Επιτροπής υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.